Το ανάδειξε το Υγεία έχει έρθει στο ιατρείο του χειρουργού Οριλά, κύριο Ευάγγελου Γουβιώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε και για την πρόσκληση για να μιλήσουμε για την κατάσταση της υπνικής άπνοιας και του ροχαλιτού. Πολλά ζευγάρια υποφέρουν τελευταία από την κατάσταση αυτή. Αρκετοί άντρες έχουν το ροχαλιτό, ενοχλούν ασφαλώς και τις γυναίκες οι οποίες πιθανόν δεν το έχουν και κοιμούνται ήρεμα και απλά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνουμε στην κατάσταση αυτή, να δούμε τις εξελίξεις στο κομμάτι αυτό. Να δούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα, γιατρέ, τι είναι το ροχαλιτό, να το ορίσουμε. Το ροχαλιτό λοιπόν είναι ο θόρυβος ο οποίος προκαλείται όταν ο αέρας περνάει με μεγάλη ταχύτητα μέσα από τα μαλακά μόρια του στόματος και του φάρυγγα. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα ανατομικά στην περιοχή και οδηγούν σε πολύ μεγάλο θόρυβο κατά τη διάρκεια του ύπνου. Τι είναι η αποφρακτική άπνοια? Το ροχαλιτό συνδέεται άμεσα με την αποφρακτική άπνοια. Όταν κάποιος ροχαλίζει πολύ, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα με την άπνοια, με την αποφρακτική άπνοια όπως λέγεται, και έχει να κάνει με το γεγονός ότι σταματάει η αναπνοή του ασθενούς κατά τη διάρκεια του ύπνου για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της υπνικής άπνοιας και του ροχαλιτού βέβαια και σε τι οφείλεται? Υπάρχει κάποια δυσλειτουργία του σώματος? Το πρώτο πρόβλημα είναι βασικά οι άνθρωποι που κοιμούνται μαζί με τους ανθρώπους που ροχαλίζουν πολύ έντονα. Οι άνθρωποι βέβαια που έχουν αποφρακτική άπνοια έχουν το εξής. Κάνουν πολύ συχνά πολύ άσχημο ύπνο, όλη η μέρα είναι κουρασμένοι, έχουν δυσκολία να συγκεντρωθούν, έχουν πονοκεφάλους. Το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται όταν υπάρχουν και συνοδά άλλα προβλήματα είναι η αύξηση της πίεσης, αρρυθμίες, σημαντικά ζητήματα της υγείας. Ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος λοιπόν? Το πρώτο που πρέπει να γίνει βασικά είναι η ανάδειξη του προβλήματος. Η ανάδειξη του προβλήματος γίνεται με διάφορους τρόπους, οι οποίοι τώρα πια είναι αρκετά απλοί. Από μια απλή ενδοσκόπηση και οριλά εκτίμηση για να καταλάβουμε ποιο είναι το ανατομικό πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει και οδηγεί στο ροχαλιτό. Το στραβό διάφραγμα, οι υπερτροφικές αμυγδαλές, η πολύποδες στη μύτη, η υπερβολικά μεγάλη σταφυλή. Όλα αυτά λοιπόν αναδεικνύονται εύκολα με μια εξέταση. Έχουμε φυσικά και νέες μεθόδους όπως είναι η αξονική τομογραφία, η μελέτη ύπνου. Και τώρα τελευταία χρησιμοποιούμε πάρα πολύ την μελέτη ύπνου σε συνθήκες ύπνου στην κλινική υπό την επίρρεια φαρμάκων. Αυτό θα θέλαμε έτσι λίγο περισσότερο να μας το αναλύσετε, γιατί φαντάζει πολύ καινούριο έτσι και νομίζω θα βοηθούσε αρκετό πληθυσμό. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι με την βοήθεια του αναισθησιολόγου μας, χορηγούμε μέθη στους ασθενείς μας σε συνθήκες χειρουργείου και ενδοσκοπούμε την περιοχή του φάρυγγα, του λάρυγγα, όλες αυτές τις περιοχές δηλαδή που φυσιολογικά δεν μπορεί να δει κάποιος στο ιατρείο κάτι την ώρα που κοιμάται ο ασθενής. Για λίγη ώρα φαντάζομαι. Για λίγη ώρα βεβαίως, ναι, ναι. Ένα μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να καταλάβουμε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα που οδηγεί στην αποφρακτική άπνοια και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Να μιλήσουμε λοιπόν για τις ηλικίες που πρέπει να προβαίνουν στις εξετάσεις για την υπνική άπνοια. Οι ηλικίες είναι πολύ διαφορετικές και κανείς δεν το περιμένει, ότι από πάρα πολύ μικρά παιδιά μπορεί να πάσουν από αποφρακτική υπνική άπνοια. Το καταλαβαίνουν οι γονείς τους και μας φέρνουν τα παιδιά γιατί σταματάει η αναπνοή τους, ροχαλίζουν πάρα πολύ έντονα. Συνήθως αυτό συνδέεται με την υπερτροφία των αμυγδαλών, με τα κρεατάκια, όπως λέμε, ή με πολύ έντονες ρινίτιδες, όταν το παιδί δηλαδή δεν μπορεί να ανασάνει σωστά από τη μύτη. Και όσο αυξάνεται η ηλικία, έχει να κάνει με διάφορα άλλα θέματα, όπως είναι το υπερβολικό βάρος, όπως είναι η χρήση ουσιών, όπως είναι το κάπνισμα και το αλκοόλ, όπως είναι η χρήση φαρμάκων, το μεταβολικό σύνδρομο. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πώς αντιδρά ο οργανισμός στην άπνοια. Επίσης, οι άντρες είναι περισσότερο επιρρεπείς στο να κάνουν πολύ έντονο ροχαλιτό και αποφρακτική άπνοια από τις γυναίκες. Να μιλήσουμε λίγο και για το κόστος της επέμβασης. Πάμε ένα βήμα παραπάνω. Πες λοιπόν ότι όντως κάνουμε τη μελέτη αυτή ύπνου. Μπράβο. Και εκτιμά ο γιατρός μας ο Οριλά ότι πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργείο ασθενής. Γίνεται λοιπόν αυτή η επέμβαση, ποιο είναι το κόστος και πόσο γρήγορα γίνεται τελικά η αποθεραπεία και αν είναι και μόνιμη? Λοιπόν, τώρα η επέμβαση αυτή εξαρτάται από το πρόβλημα του ασθενούς.
μπορεί να είναι μόνο παραγωγική, δηλαδή να αφορά μόνο έναν παραγόντα όπως είναι οι μεγάλες αμυγδαλές ή η υπερβολική σταφυλή, η πολύ μεγάλη σταφυλή. Μπορεί όμως να αφορά και σε πολλά μαζεμένα προβλήματα. Δηλαδή, ένας ασθενής να έχει και στραβό ρινικό διάφραγμα και πολύ υπόδεστη μύτη, αλλά και υπερτροφία της γλώσσας. Ανάλογα με το πρόβλημα, λοιπόν, το κόστος δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είναι απαγορευτικό. Ναι. Μπορεί να αφορά πολλά διαφορετικά πράγματα και όχι μόνο ένα. Τα παλιότερα χρόνια ήταν πολύ δύσκολες αυτές οι επεμβάσεις και οι ασθενείς μας ερχόταν σε πολύ δύσκολη θέση για την αποκατάσταση κτλ. Έχουμε καταφέρει όμως τον τελευταίο καιρό να φτάνει μια ημέρα στο νοσοκομείο, 7 με 10 ημέρες από θεραπείας, με φάρμακα, παυσίπονα και χαλάρωση στο σπίτι, και ο ασθενής μας μπορεί να επανέλθει ξανά στις δραστηριότητες του. Άρα είναι μόνιμο το αποτέλεσμα πια. Το αποτέλεσμα φυσικά είναι μόνιμο πια. Ας πούμε λοιπόν ότι κάποιος δεν θελήσει, δεν επιλέξει τελικά το χειρουργείο και την μόνιμη αυτή λύση που του προσφέρεται. Οι επιπτώσεις της υπνικής άπνοιας στον ανθρώπινο οργανισμό, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, ποιες είναι? Είναι πάρα πολύ σημαντικές και έχουν να κάνουν με αυτά τα που είπαμε, ότι ξεκινάει από ένα πονοκέφαλο, μια δυσκολία συγκέντρωσης, ευερεθιστότητα, υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης, σε αριθμίες, ακόμη και σε φνίδιο θάνατο, σε άτομα τα οποία έχουν και άλλα προβλήματα υγείας, όπως είναι υπερβολικό βάρος, όπως είναι το μεταβολικό σύνδρομο κτλ. Οι ασθενείς μπορούν να έρθουν να σας βρουν στην οφή του Βάμβα 3 στο Κολωνάκι, που είναι το ιατρείο σας, στο site σας, το www.guviotis.gr. Ποιες είναι οι επεμβάσεις, οι χειρουργικές επεμβάσεις, λοιπόν, που οδηγούν στην αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας? Ξεκινώντας λοιπόν από τα παιδιά, οι επεμβάσεις της αδενοτομής, δηλαδή τα κρεατάκια και της αμυγδαλοτομής, μπορεί να είναι αρκετές για να επανέλθει το παιδί στην προηγούμενη καλή κατάστασή του και να μην κάνει άπνοιες που είναι σημαντικές για την υγεία του. Όσο ανεβαίνουμε στις ηλικίες, από απλές επεμβάσεις όπως είναι η διαφραγματοκομφοπλαστική, όπως λέγεται, η αποκατάσταση της σταφυλής ή μεγαλύτερου είδους επεμβάσεις όπως είναι οι φαρυγκοπλαστικές, η μείωση της βάσης της γλώσσας, είναι επεμβάσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε αποκατάσταση του προβλήματος και το άτομο πια να μην κάνει άπνοιες και να κοιμάται κανονικά. Έχουμε και επιπλοκές σε καταστάσεις εγκυμοσύνης? Η άπνοια είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα στην εγκυμοσύνη, γιατί πάρα πολλές έγκυες κάνουν πολύ έντονες ρινίτιδες και αυξάνεται πάρα πολύ το βάρος τους. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όμως προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα με συμβατικά μέσα. Δηλαδή με απλά παυσίπονα. Ακριβώς. Ναι. Με τη χρήση σπρέι, με τη χρήση διαστολίων του στόματος, με τέτοια θέματα. Η αλλεργία γενικότερα πώς επιβαρύνει την κατάσταση της άπνοιας και του οργανισμού? Η αλλεργία είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν βρίσκουν σε τι είναι αλλεργικοί, και επειδή δημιουργεί ειρηνική δυσχέρεια, είναι πιθανό να δημιουργήσει πολύ έντονο ροχαλιτό και σαν επακολουθώ και υπνική άπνοια. Πάμε στο κομμάτι της αισθητικής, της πλαστικής χειρουργικής. Πώς συνδέεται η επέμβαση, ας πούμε, που κάνουν οι πλαστικοί χειρουργοί μάλλον στη μύτη, με το κομμάτι του ροχαλιτού και της υπνικής άπνοιας? Επιβαρύνει, βοηθά? Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει να συνδυάσουμε την αισθητική χειρουργική της μύτης με τη λειτουργική χειρουργική της μύτης. Γι' αυτό και ασχολούμαστε ως επιτεπλίστων με αυτό, με τη λειτουργική ρινοπλαστική πια, ούτως ώστε όχι μόνο να έχουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα, αλλά να λειτουργεί φυσιολογικά η μύτη καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Γιατί συνήθως η δυσμορφία, η εξωτερική της μύτης, συνάδει με εσωτερικό πρόβλημα. Οπότε καλούμαστε να φτιάχνουμε και τα δύο μαζί. Γιατί ήταν πολύ κατατοπιστικά όσα μας είπατε. Προσβλέπουμε και σε επόμενη συνέντευξη που θα αναλύσουμε περαιτέρω σε χειρουργικό κομμάτι το τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχόμεθα οι τηλεθεατές να ενημερώθηκαν, να σας επισκεφτούν, όσοι έχουν τέτοια θέματα φυσικά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Ευάγγελος Κουβιώτης, χειρουργός ορυλά, για το ροχαλιτό και την υπνική άπνοια, που δεν πρέπει να ξεχνάμε.